Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα χαλαρό βλογκάκι εδώ με τη χριστουγεννιάτικη μου την κούπα. Αυτή εδώ από Τζάμπο είναι. Πες να σας την έχω ξαναδείξει, γιατί τώρα πια πίνουμε μόνο με χριστουγεννιάτικες κούπες το ρόφημά μας. Σήμερα αποφάσισα να ανοίξω την κάμερα γιατί έχω να σας δείξω σκετά πραγματάκια. Θα πάμε στα Practiker το απογευματάκι μαζί με τον Ηλία, διότι είχαμε ένα μικρό ατύχημα στο μπάνιο μας. Θα σας δείξω μετά. Το είδα χθες το βράδυ. Δεν ξέρω πώς έγινε, οπότε χρειαζόμαστε κάποια υλικά για να το φτιάξουμε. Θα σας δείξω στη συνέχεια. Επίσης, θέλω να φτιάξω σούπα σήμερα, κοτόσουπα. Το τραβάει και ο καιρός, είναι λίγο συννεφιά, λίγο μουντός, σαν να θέλει να βρέξει. Δεν ξέρω αν θα βρέξει όμως. Οπότε ταιριάζει κατάλληλα σήμερα, αλλά πρέπει να πάω να πάρω κάποια πραγματάκια πάλι, γιατί πάλι μου λείπουν κάποια λαχανικά. Αλλά η αρχή, θα ήθελα να σας δείξω ένα πακετάκι που μου ήρθε πριν λίγες μέρες από Hug Your Skin, αυτή εδώ την εταιρεία. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο e-shop, το οποίο υποστηρίζει cruelty free και vegan προϊόντα και σκέφτηκα έτσι να σας τα δείξω, γιατί πραγματικά αξίζουν. Τα δοκιμάζω εδώ και 3 μέρες περίπου. Και έχω πάθει την πλάκα μου. Εγώ να σας πω ότι στο πρόσωπό μου χρησιμοποιώ κυρίως φυτικά προϊόντα και γενικά όταν σας δείχνω διάφορες εταιρείες για skin care προϊόντα προσώπου, γιατί όλα είναι για skin care, χρησιμοποιώ κυρίως εταιρείες που έχουν φυτικά. Γιατί έχω πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, βγάζω πολύ εύκολα σπηριά, πολύ εύκολα κοκκινίλες, οπότε δεν δέχομαι εύκολα να δοκιμάζω προϊόντα. Έχετε δει και σε προηγούμενα βίντεο ότι ό,τι σας προτείνω είναι κυρίως φυτικά και φαρμακευτικά. Μου έστειλαν λοιπόν ένα πακετάκι με 3 προϊόντα από Edible Beauty, είναι αυτά εδώ. Θα σας τα δείξω τώρα και θα σας μιλήσω και αναλυτικά, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά αξίζουν. Η Edible Beauty είναι μια εταιρεία όπου είναι vegan free, cruelty free, είναι ιδανικά για εγκυμονούσες, άνετα μπορείτε να τα βάλετε όσες περιμένετε μωράκι. Το γράφει κιόλας από πίσω σε όλα τους τα κουτάκια ότι είναι ιδανικό και για εγκυμονούσες, cruelty free. Είναι από την Αυστραλία μια εταιρεία, όπου θα μπορέσετε να τη βρείτε και στα Sephora της Αυστραλίας. Στα δικά μας όμως δεν την έχουν φέρει ακόμη, αλλά μπορείτε να το βρείτε στο site της Hug Your Skin. Λοιπόν, το πρώτο, το οποίο είναι και το αγαπημένο μου, δηλαδή 3 μέρες τώρα το χρησιμοποιώ συνέχεια, δεν έχω να πω κάτι για το συγκεκριμένο λαδάκι, είναι ένα face oil, το οποίο δεν είναι μόνο λαδάκι για το πρόσωπο, αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιείτε σε διάφορα σημεία που νιώθετε ξηρότητα. Είναι 100% βιολογικό λαδάκι. Εγώ το παιδιά το χρησιμοποίησα και στο πρόσωπο, αλλά και εδώ γύρω γύρω στα πετσάκια, γιατί με τα αντισηπτικά που βάζω πάρα πολύ συχνά μες τη μέρα λόγω των μαθημάτων που κάνω, το χρειαζόμουν πραγματικά κάτι, χρειαζόμουν μια πολύ καλή ενυδάτωση και σκέφτηκα να το βάλω στα νύχια μου έτσι γύρω γύρω, έγιναν σαν μωρού. Μόνη μου έκατσα και έκανα μια μικρή περιποίηση νυχιών και έβαλα και αυτό εδώ, το λαδάκι, είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι θα το χρησιμοποιώ συνέχεια. Επίσης είναι και για μαλλιά. Γιατί είναι 100% λαδάκι, το οποίο είναι φυσικό προϊόν. Οπότε και για τα μαλλιά κάνει, εννοείται στις άκρες, έτσι. Και για το πρόσωπο και για τα μαλλιά και γενικά όπου νιώθετε ξηρότητα. Μπορείτε να βάλετε 3 με 5 σταγονίτσες στα δάχτυλά σας, να κάνετε έτσι ένα μασαζάκι στο πρόσωπο. Δίνει πάρα πολύ ωραία ενυδάτωση και μπορείτε να το βάλετε και κάτω από το make-up σας. Πριν κάνετε το make-up, γιατί όχι. Θα το δοκιμάσω και με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, είναι αυτό εδώ. Είναι πολύ ωραία συσκευασία, έχει αυτά εδώ τα drops. Και ξέρετε τι μου άρεσε, ότι διάβασα ότι τα μπουκαλάκια του όλα είναι ειδικά φτιαγμένα για να μην περνάει το φως του ήλιου και χαλάει το προϊόν, γιατί είναι ένα φυσικό προϊόν. Οπότε πάρα πολύ ωραία συσκευασία, πολύ στιβαρή, είναι καλά προϊόντα. Επίσης να σας πω ότι όλα τα προϊόντα αυτά που θα σας δείξω είναι και για ευαίσθητες επιδερμίδες και για πιο νεανικές και για μεγαλύτερες, όπως και αυτό κάνει πολύ, και για μεγαλύτερες ηλικίες, για πιο όριμες που είναι λίγο παραπάνω ξηρό το δέρμα τους, είναι το ιδανικό. Και είναι και για ευαίσθητα δέρματα, διαφορετικά δεν θα τα δοκίμαζα, δεν θα σας το κρύψω. Το δεύτερο αγαπημένο μου προϊόν είναι αυτό εδώ, που το δοκιμάζω τώρα εδώ τις τελευταίες μέρες, να σας δείξω και το κουτάκι του πώς είναι. Είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ περιποιημένες οι συσκευασίες τους. Λοιπόν, είναι ένα σέρουμ το οποίο είναι super food για το πρόσωπο. Εγώ όταν το έβαλα στο πρόσωπό μου την πρώτη μέρα ένιωσα το πρόσωπό μου βελούδινο. Κατευθείαν ένιωσα λες και είναι βελούδο και μπήκα και είδα μετά
τι λέει για το συγκεκριμένο προϊόν μέσα στο site τους και όντως έγραφε ότι θα έχεις μια βελούδινη υφή στο δέρμα σου. Ήταν ακριβώς αυτό που ένιωθα. Επίσης, βοηθάει πολύ στα μαύρα στίγματα. Πάρα πολύ με τα μαύρα στίγματα, έτσι γράφει μέσα το συγκεκριμένο προϊόν και επειδή εγώ δεν πάω για καθαρισμό και έχω πάρα πολλά, πιστεύω ότι θα με βοηθήσει, ελπίζω. Αλλά μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και κάτω από το make-up. Εγώ σήμερα το χρησιμοποίησα κάτω από το make-up μου και το νιώθεις πιο ωραίο το πρόσωπό σου, νιώθω πάρα πολύ μαλακό. Επίσης, επειδή το βάλα και χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί που ξύπνησα ήταν πιο λευκό το πρόσωπο, που σημαίνει ότι έκανε δουλίτσα. Και γενικά εγώ νομίζω ότι τα προϊόντα κάνουν πολύ καλύτερη δουλειά το βράδυ, όταν κοιμόμαστε. Και αυτό το προϊόν είναι cruelty free, vegan, μπορούν να το χρησιμοποιούν οι εγγυούλες άνετα και όλα τα κουτιά, όλα αυτά είναι βιοδιασπόμενα και ανακυκλώσιμα. Α, επίσης αυτό μπορείτε να το χρησιμοποιείτε και πρωί και βράδυ. Άνετα, πρωί-βράδυ. Εγώ ήδη το χρησιμοποιώ πρωί-βράδυ και έχω δει διαφορά, αλλά είναι εδώ και 3 μέρες. Θα σας πω και ένα update σε επόμενο βιντεάκι, έτσι να τα πούμε πιο αναλυτικά, να περάσουν λίγες ημέρες που το χρησιμοποιώ, για να σας μιλήσω και να σας πω και τις εντυπώσεις μου. Αλλά προς το παρόν έχω σοκαριστεί με τα προϊόντα. Και το επόμενο είναι μία μασκούλα, είναι μία μάσκα, αυτή εδώ, η οποία, παιδιά, όταν άνοιξα και μύρισα. Εντάξει, οι μυρωδιές τους είναι πάρα πολύ φυσικές και πολύ απαλές. Εγώ είμαι πολύ περίεργη με αυτά, πάρα πολύ περίεργη, σας το έχω πει. Λοιπόν, είναι έτσι, είναι ροζ, δείτε. Γιατί είναι από μους τριαντάφυλλου, έχει και ροζ άργυλο μέσα. Εγώ χρησιμοποιούσα πολλά χρόνια ροζ άργυλο στον καθαρισμό του προσώπου μου, γιατί νιώθω ότι ο ροζ άργυλος καθαρίζει πολύ καλά την επιδερμίδα όταν το βάζεις σαν μάσκα. Και έχει μέσα λοιπόν και ροζ άργυλο, βλέπω εδώ, και αλόι βέρα και ακάι μπέρι και υπόσχεται ότι θα σου κάνει ένα μεταξένια και λαμπερό δέρμα. Όντως, και το θέμα ποιο είναι τώρα με αυτή που ξέχασα να σας πω, τη βάζετε το βράδυ, κοιμάστε και τη βγάζετε το επόμενο πρωί. Το επόμενο πρωί, αλλά μικρή ποσότητα, μην βάλετε πολύ, θέλει λίγη ποσότητα όπως βάζεις την ενυδατική σου και την ξεβγάζεις το επόμενο πρωί. Εγώ τη δοκίμασα ήδη μία φορά και το επόμενο πρωί ένιωθα την επιδερμίδα μου, εφόσον έπλυνα το πρόσωπό μου, πιο λαμπερή και βαθιά ενυδατωμένη. Είναι πάρα πολύ καλή μασκούλα. Έχει και άλλα προϊόντα που μπορείτε να δείτε της Edible Beauty μέσα στο Hug Your Skin. Θα σας αφήσω και τα links από κάτω. Και αυτή τη στιγμή τρέχει και μία έκπτωση 20%. Μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Είναι καλά προϊόντα, αξίζουν. Και τώρα που έχει εκπτωσούλα, αξίζει να τα δοκιμάσετε, να δείτε αν σας αρέσουν και να μου πείτε και την άποψή σας, γιατί πραγματικά ήμουν πολύ ευχαριστημένη. Δεν το περίμενα. Εγώ, παιδιά, δεν δοκιμάζω εύκολα πράγματα στο πρόσωπό μου και μετά το γάμο να σας πω ότι σταμάτησα να χρησιμοποιώ και μάσκες και τα πάντα. Τα πάντα, γιατί κουράστηκα. Δεν ξέρω, χρησιμοποίησα μόνο ενυδατική και νιώθω ότι το πρόσωπό μου χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Οπότε ήρθαν την κατάλληλη στιγμή αυτό το πακετάκι. Αυτά λοιπόν, τώρα θα πάω να ετοιμαστώ και να πάω να πάρω κάποια λαχανικά που χρειάζεται να φτιάξω τη σουπίτσα μου, την ωραία, γιατί το τραβάει η μέρα σήμερα, που από σκοτάδια είναι, ελπίζω να βγαίνει καλό το βίντεο. Πάω να ετοιμαστώ και φύγαμε να πάρουμε μερικά πραγματάκια και να έρθουμε να φτιάξουμε κοτόσουπα στη χύτρα. Του Άκη θα κάνω πάλι μια στεγή, γιατί την είδα και μου φάνηκε πάρα πολύ εύκολη. Για να δούμε θα μας πετύχει ή θα την κάνουμε άδικα. Πριν φύγω, ήθελα να σας δείξω τι πάθαμε στο μπάνιο, γιατί τώρα που το θυμήθηκα, λέω κάτσε να το δείξω στα παιδιά, γιατί το βλέπω και εκνευρίζομαι πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, έπεσε αυτό το σιδεράκι που βάζουμε τις κρεμάστρες. Έπεσε από τη μία πλευρά. Μισό λεπτό να σας δείξω. Ταραν! Ναι, αυτό έπρεπε να είναι κανονικά εδώ πάνω. Εμείς το είχαμε κολλήσει με σιλικόνι αυτό, γιατί δεν θέλαμε να τρυπήσουμε το πλακάκι και το κολλήσαμε με σιλικόνι. Αλλά έπεσε, ήρθα χθες το βράδυ και αντί να είναι εδώ, ήταν εδώ. Οπότε πρέπει να πάμε στα practical, να πάρουμε σιλικόνη γιατί δεν ξέρω που την έχουμε, μπορεί να έχει τελειώσει κιόλας και να το ξανακολλήσουμε γιατί τώρα γίνεται ένας χαμός από τις πετσέτες. Δείτε εδώ, ωραίο, πολύ ωραίο να μπει κάποιος στο μπάνιο σου για να τις δει όλες εδώ πέρα. Δεν θέλω να βάλω κάτι άλλο, δεν θέλω να τρυπήσω το πλακάκι. Απ' την άλλη πλευρά μια χαρά το βλέπω, δεν βλέπω να έχει δηλαδή κάποιο θέμα. Τώρα από εκεί δεν ξέρω πώς ξεκόλλησε και έπεσε. Είναι πολύ δυνατή η σιλικόνη που είχαμε χρησιμοποιήσει. Οπότε ευκαιρία να πάμε και στα practical, να δούμε και τι έχουν φέρει και από έπιπλα και τέτοια, γιατί έχει και πολύ καλές εκτός για το Black Friday. Έχω βάλει τα λαχανικά που πήρα
μέσα στον νηπτήρα, γιατί εγώ όταν τα φέρνω από το σούπερ μάρκετ, τι κάνω, βάζω αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο είναι για να... για φρούτα και λαχανικά. Και επειδή ρε παιδιά, εντάξει, μόνο με νερό, δεν ξέρω αν καθαρίζουν τα προϊόντα, πάντα βάζω και αυτό, τα αφήνω ένα λεπτάκι πάνω και μετά ξεπλένω. Είναι αυτή τη εταιρεία. Εγώ το χρησιμοποιώ εδώ και αρκετό καιρό, οπότε τι κάνω, βάζω όλα τα λαχανικά που παίρνω κάθε φορά που γυρνάω μέσα στο νηπτήρα μου, θα σας δείξω. Βάζω αυτό εδώ, τα αφήνω έτσι για 1-2 λεπτά, έτσι νομίζω γράφει κιόλας. 1-2 λεπτά, είναι cruelty free και vegan προϊόν. Εντάξει, είναι, φαίνεται να είναι πολύ καλό, λέει plant, τέλος πάντων. Χωρίς χλώρια, δεν αφήνει οσμή. Okay. Αυτό λέει, τα αφήνεις 1-2 λεπτά και μετά το καθαρίζεις με νερό τα τρόφιμα. Οπότε σιγά σιγά ξεκινάμε και το μαγείρεμα. Θα τα κάνω στη χύτρα μου όλα. Σας την έχω δείξει αυτή τη χύτρα. Είναι instant pot για την ακρίβεια. Και μαγειρεύω τα πάντα εδώ. Ευτυχώς χθες ο Ηλίας μου έκοψε σε κομμάτια το κοτόπουλο γιατί ήταν τεράστιο. Δεν έμπαινε με στη χύτρα. Και ο Άκης λέει ότι πρέπει να το κόψει και σε 4 κομμάτια. Οπότε δεν υπήρχε πιθανότητα να το κάνω μόνη μου. Φοβάμαι το χαλάσω. Στη χύτρα θέλει 20-20 κάτι λεπτά περίπου τώρα για να μαλακώσει και μετά να βάλω και τα λαχανικά και κάθομαι εδώ τώρα λίγο. Αυτό το σέρουμ που έχω βάλει από κάτω, το πρόσωπο μου φαίνεται πάρα πολύ ενυδατωμένο, δείτε, φαίνεται πολύ φρέσκο και ενυδατωμένο, δηλαδή που να βάλω και το λαδάκι. Εγώ έχω τρομερή ξηρότητα εδώ, πολύ ξηροδερμία και εδώ, αλλά τώρα το βλέπω στο monitor. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο, φωτεινό, το είδα και στο μπάνιο τώρα που πήγα, γι' αυτό άνοιξα την κάμερα. Έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο το make-up πάνω, δηλαδή μπορείς να το βάζεις πριν το make-up σου, αλλά θέλω να δω και το λαδάκι γιατί θα είναι ακόμα πιο λαμπερό και ωραίο. Τέλος πάντων, πάρα πολύ εύκολη συνταγή αυτή τη σούπας του Άκη. Γιατί παιδιά, αν έχεις χύτρα, έχει τελειώσει η υπόθεση, κάνεις τη μισή δουλειά. Αντί να κάθομαι τώρα 2 ώρες πάνω από την κατσαρόλα και να περιμένω πότε θα γίνει σούπα, σε 30 λεπτά και άλλα 15 λεπτάκια το ρύζι μετά, είσαι έτοιμος, μια χαρά. Θα βρέξει κιόλας μάλλον, παιδιά, γράφει ότι θα βρέχει τις επόμενες 10 μέρες. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δείτε εδώ, γίνεται ένας αχαμός, δείχνει συνέχεια βροχές. Εν τω μεταξύ με ρωτάτε για τα vlog μας και αν θα κάνω φέτος vlog μας και όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν, αλλά υπάρχουν δύο προβλήματα. Οπότε δεν θα κάνω και σας το λέω εδώ και σας το ανακοινώνω, γιατί πρώτον θα φύγουμε διακοπές στις 22. Οπότε δεν μπορώ να τα ολοκληρώσω και να κάνω μέχρι τις 25, θα είμαστε στα αεροπλάνα, στα αεροδρόμια, δεν θα είναι εύκολο, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι καλό το ίντερνετ εκεί που θα είμαι, αν και θα σας ανεβάζω βιντεάκια από εκεί που θα πάω και ξέρω ότι θα σας αρέσουν, θα κάνω μια ολόκληρη σειρά από το μέρος που θα πάω με βίντεο, θα τρελαθείτε, είμαι σίγουρη, αλλά δεν θα σας πω με τίποτα. Και επίσης έχω μαθήματα τα απογεύματα, οπότε δεν μου είναι εύκολο να κάνω vlog όλη μέρα. Από τη στιγμή που μέχρι και τις 22 του μήνα που φεύγω εγώ θα κάνω κανονικά τα μαθήματα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να σας δείχνω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να πηγαίνω κάπου και να σας δείχνω. Έχω μόνο τα πρωινά που έχω να ασχοληθώ και με το σπίτι. Οπότε δεν είναι εύκολο. Αυτά, τώρα σας αφήνω. Να πάω να κόψω σιγά σιγά τα λαχανικά μου για να βγάλω το κοτόπουλο, να βάλω τα λαχανικά με το ριζάκι και έτοιμο. Θα είναι πολύ νωρίς το φαγητό μας σήμερα, πάρα πολύ ωραία. Δεν μπορούσα να σας τραβήξω άλλο βίντεο. Δεν ήταν τελικά και πολύ εύκολο φαγητό. Ήθελε το χρόνο του και το αυγολέμονό του και όλα τα έκανα, αλλά είναι έτοιμο. Και φαίνεται παιδιά πεντανόστιμο, θα σας δείξω.
Wow. Φαίνεται πολύ ωραίο. Έχει, λάδι δεν έχω βάλει καθόλου. Είναι όλα τα λάδια που έχει βγάλει το κοτόπουλο. Δεν έχω βάλει τίποτα εγώ από λάδι. Έχω βάλει και αυγολέμονο. Δεν το βλέπω να έχει κόψει. Η αλήθεια είναι. Και επειδή το έβαλα και σε ένα πιάτο έτσι για να δω αν όντως έκοψε, φαινόταν πάρα πολύ ωραίο και βελούδινο. Να πούμε ότι μου πήρε σχεδόν 2 ώρες το φαγητό περίπου. Είτε το έκανα στη γιατρία, εντάξει, περίμενα. Δεν ήμουν συνέχεια πάνω από την κατσαρόλα. Αυτά λοιπόν, η ώρα με αυτά και με αυτά έχει πάει 12 παρά 20. Η Σελήνη δεν έχει πάει βόλτα κακομήρα. Θα πάω να τη βγάλω μια βολτίτσα. Θα πάω να ράξω λίγο. Μετά θα έρθει ο Ηλίας να φάμε. Θα κάνω κάποια μαθήματα. Θα πάω σε κάποια μαθήματα και μετά θα σας πάρω μαζί μου στα Practicers να δούμε τι έχουν φέρει. Και ίσως να έχει και χριστουγεννιάτικα να ρίξουμε έτσι μια ματιά. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Since July, I've been happier than I have ever been. It's safe to say that my love for you is true. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Εντάξει, το ξέρω ότι δεν θα έχω καλό φωτισμό τώρα, αλλά είναι βράδυ και έχω ανάψει μόνο τα φώτα εδώ του σαλονιού. Α, θα ανοίξω και αυτό μισό λεπτό. Ίσως είναι καλύτερα. Λοιπόν, πήγαμε στα Practicer. Είχε πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια, και δεν είχα ρίξει καν μια ματιά στα Practicer να δω τι είχαν φέρει. Πολύ ωραίους καλλιοθράφιστες μικρούς για το δέντρο, πολύ ωραία στολίδια, έτσι πρωτότυπα, αλλά παιδιά πανάκριβα, πανάκριβα, τα είχαν πάρα πολύ ακριβά. Μου άρεσαν κάτι έτσι μικροί καλλιοθράφιστες που είχαν 4,90, ένας μικρός για να βάλεις στο δέντρο. Οι 6 μπάλες που μου άρεσαν, κάτι 6 μπάλες μεγάλες, 12 ευρώ. Κάτσε, δεν το περίμενα από το Practicer, οπότε παρά ήταν ακριβά. Και δεν πήρα κάτι. Το μόνο που πήραμε είναι αυτό που χρειαζόμασταν, που ήταν αυτό εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι μία κόλλα. Την έχει στα Practicer, δείτε. Τώρα τη βρήκαμε εκεί, δεν πήγαμε να πάρουμε ακριβώς αυτήν. Πήγαμε, ρωτήσαμε και μας είπα να πάρουμε αυτήν. Την οποία μπορείς να κολλάς, είναι και αδιάβροχη. Μπορείς να κολλάς διάφορα πράγματα, μέχρι και το γραμματοκιβώτιο έξω, καθρέφτες στο μπάνιο. Εμείς το πήραμε για το αξεσουάρ του μπάνιο, αυτό που βάζουμε τις πετσέτες που σας έδειξα πριν. Αλλά πήγαμε και στα Στραντιβάριους, γιατί έχω να πάω σε ένα γάμο το Σάββατο και δεν είχα σκουλαρίκια και λέω θα πάω να πάρω από εκεί κανένα έτσι εντυπωσιακό. Ήθελα κάτι σε χρυσό χρώμα και βρήκα αυτά εδώ. Α,
πάρα πολύ ωραία σκουλαρικάκια, αρκετά έντονα. Τι έχει αυτό εδώ πάνω? Τέλος πάντων, για μια φορά νομίζω θα είναι, είχαν 6 ευρώ, αλλά δεν μπορούσα τώρα να κάθομαι να ψάχνω σε άλλα καταστήματα, λέω θα πάω εκεί και ό,τι βρω θα πάρω, γιατί μου είχαν σπάσει κάτι άλλο σκουλαρίκια που είχα και δεν είχα τίποτα να φορέσω, οπότε αυτά νομίζω θα είναι μια χαρούλα. Θα πάω τώρα να φάω κανένα σάντουιτς, έφαγα ένα μπαομπάν που πήραμε, πεντανόστιμο, αλλά θα φάω και κανένα σάντουιτς τώρα. Και μετά θα πάω να κάνω μπανάκι. Θα συνεχίσω αυτό το βιντεάκι, έτσι, γιατί θέλω να βάλω μασκούλες και τέτοια στο πρόσωπό μου, οπότε λέω να μην σας κλείσω ακόμα. Ακόμα 8 η ώρα είναι, άλλωστε. Όπως καταλαβαίνετε, μόλις τελείωσα το τουζάκι μου, έκανα ένα μπάνιο. Αχ, τι χαλαρωτικό που ήταν. Ό,τι καλύτερο να κάνεις μπάνιο το βράδυ και να πέφτεις για ύπνο. Αλλά σκέφτηκα να πέσω σε ύπνο και με τη μασκούλα που σας έδειξα το πρωί. Αυτή τη μάσκα την έχω χρησιμοποιήσει άλλη μία φορά. Μπορείς να τη χρησιμοποιείς 2 με 3 φορές την εβδομάδα, ανάλογα λέει με τις ανάγκες που έχεις. Εγώ θα αρχίσω να τη χρησιμοποιώ 2 φορές. 3, εντάξει. Okay, δεν νομίζω ότι το χρειάζομαι, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, η μάσκα αυτή που σας έδειξα πριν και όλα τα προϊόντα αυτά θα σας τα έχω κάτω με links για να μπείτε να τα δείτε αν θέλετε αναλυτικά. Αυτή εδώ είναι η μάσκα. Και όπως σας είπα, τη βάζεις το βράδυ, κοιμάσαι και τη βγάζεις το επόμενο πρωί. Είναι έτσι μέσα. Τον λατρεύω το ροζ άργυλο, παιδιά. Βάζεις μικρή ποσότητα, δεν χρειάζεται να βάλεις, λέει, πολύ. Και την τοποθετείς στο πρόσωπό σου. Έχει θολώσει ο καθρέφτης και δεν μπορώ να δω μέσα εδώ κατάσταση. Αυτό είναι το σπαστικό όταν κάνεις μπάνιο με πολύ ζεστό νερό. Έτσι, θέλει μικρή ποσότητα. Όπου έχω γίνει κατακόκκινη, σαν παντζάρι είμαι. Και τώρα την αφήνεις για όλο το βράδυ, κοιμάσαι. Ξυπνάς και πλέξεις το πρόσωπό σου. Ωραία είναι μετά το μπάνιο να κάνετε μασχούλες, γιατί ανοίγουν οι πόροι. Οπότε μπαίνει καλύτερα το προϊόν μέσα. Έχω αυτή την εντύπωση. Και τώρα θα πλύνω τα χέρια μου. Και μετά από τη μάσκα θα βάλω και το λαδάκι. Το λαδάκι αυτό που σας είπα είναι και για το πρόσωπο και για όπου θέλετε. Από Snow Flower, αυτό εδώ, παιδιά, νομίζω ότι αυτό θα γίνει το άλλο μου μισό. Λοιπόν, θα βάλω, αφού στεγνώσουν καλά, θα βάλω στα δάχτυλά μου γύρω γύρω, γιατί όπως σας είπα έχω να πω σε ένα γάμο και θέλω τα νύχια μου να είναι περιποιημένα, οπότε έτσι θα βάλω λίγο, θα τα βάψω κιόλας κάποια στιγμή και τα απλώνω έτσι γύρω γύρω από τα πετσάκια. Κάνει τρομερή δουλειά αυτό το λάδι. Και επίσης έχω δοκιμάσει πάρα πολλά λαδάκια κατά διαστήματα από πολύ γνωστές εταιρείες και για τα μαλλιά και για γενικά για το σώμα, αλλά ήταν πάρα πολύ ξηρά λαδάκια και δεν μου άρεσαν καθόλου. Αυτό δεν είναι όπως είναι όλα τα λαδάκια, είναι 100% από αυστραλιανά βότανα και αξίζει, πραγματικά αξίζει αυτό το λαδάκι. Και αύριο, αφού θα βγάλω τη μάσκα μου, θα βάλω τον ορό που σας έδειξα το πρωί. Αυτός εδώ είναι ο ορός. Δείτε τον εάν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στο site τους. Και έτσι, καλό είναι να αλλάζουμε λίγο την ρουτίνα περιποίησης μας, γιατί και το πρόσωπο βαριέται τα ίδια και τα ίδια και μετά δεν κάνουν δουλειά. Εγώ το έχω προσέξει, χρησιμοποιώ την ενυδατική μου πάρα πολύ καιρό και από ένα σημείο και μετά σαν να με τη βάζω είναι. Οπότε καλό είναι να κάνετε εναλλαγές στο πρόσωπό σας. Αυτά, πάω να στεγνώσω τα μαλλιά μου. Κάπου εδώ λέω να σας κλείσω κιόλας, γιατί θα στεγνώσω μαλλιά και θα πέσω για ύπνο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, αυτό το βλογκάκι. Έτσι είδαμε διάφορα πράγματα και χριστουγεννιάτικα και skin care και μαγειρικές και τα πάντα. Θα έχει βγει μεγάλο το βίντεο αυτό. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά!